Προσπαθήσατε να κάνετε rotation και είναι λογικό, γιατί έδωσε τρία παιχνίδια η ομάδα για το Champions League. Αλλά δεν σας βγήκε και τελειώσατε με τη βασική εξάδα. Υποτιμήσατε την οριστιάδα επειδή έλειπε ο Βραζιλιάνος Ερνάν. Sometimes it's not depend what the other team do it. No, sometimes what our team do it. In this case, no, in the third set is we lead for 5 points, 6 points, and after we start make the mistake. Don't depend what the other team do it. It's the pressure is normal for the young players not stay in the court, and in the end, when you give the opportunity to the teams, come back to the game and feel confidence after, it's difficult for everybody. But important in the end, we show our character, we show our performance and we close this game. Δεν έχει να κάνει με το αν υποτιμάμε τον αντίπαλο, με τον αντίπαλο τον ίδιο. Έχει να κάνει και με το δικό μας παιχνίδι. Αυτό έγινε τώρα. Είμαστε στο τρίτο σετ μπροστά 5 με 6 πόντους και τότε αρχίσαμε να κάνουμε κάποια λάθη εμείς σαν ομάδα. Φυσικά η οριστιάδα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη τα δικά μας και είναι φυσιολογικό όταν ο αντίπαλος παίζει ελεύθερα και παίρνει κάποιες πολύ δυνατές ενέργειες να αποκτάει αυτοπεποίθηση και να παίζει πολύ καλύτερα. Μετά όμως ευτυχώς μπήκαν οι δικοί μας αθλητές μέσα και με το χαρακτήρα τους δείξανε την αξία μας και δείξανε ποια πραγματικά είναι η εμφάνισή μας. Τώρα έχουμε δύο καρπούζια κατά τη μασχάλη. Έχουμε Champions League. Two watermelons under our shoulders. Πρωτάθλημα και Champions League. Πώς σκέφτεστε να διαχειριστείτε τη δύσκολη κατάσταση? What is your schedule to organize this situation? You know, when you play two games in the week for long period, and now we have almost 1 month, we play two games in the week. You have short time for training. Short time for make power for be ready our physical about prevention of those injury, also small pain or injury, and the training is the game. Well, the most important now is game and recovery. Game and recovery. This is when you play this kind of competition is this, and we must adapt at this situation. Όταν παίζεις μακρά χρονικά διαστήματα με δύο αγώνες την εβδομάδα, έχεις λιγότερο χρόνο για προπόνηση και λιγότερο χρόνο για να αυξήσεις τη φυσική σου, να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση, σύν να αποθεραπευτείς από τους τραυματισμούς σου. Οπότε σε αυτές τις περιόδους, τα δύο παιχνίδια, η προπόνηση είναι ο αγώνας και θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες, ώστε οι αγώνες να γίνουν προπόνηση να βελτιωθούμε μέσα από αυτούς. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Αντώνη Βουρδέρη, γιατί αυτός έκανε τη φυσική κατάσταση της ομάδας? Είναι καλό παιδί και κακός προπονητής ή κακός προπονητής? What's your opinion καλός... about me because I handle off the preparation of the team? I'm a good guy but bad coach. Or bad guy, good coach. Somebody bad. Not a good thing. Why bad? You know? No. I tell a few times and I make congratulations for Anthony. He made very good job in the summer. Technical, tactical, the team when I come is ready for play, and the organization also is very good. I am happy for him. He have very good future. Είμαι ευχαριστημένος από τον Αντώνη, να μην το μεταφράσει ο ίδιος, γιατί έκανε πολύ καλή προετοιμασία το καλοκαίρι, έκανε πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή οργάνωση και το έχω πει πολλές φορές ότι βοηθάει πολύ στην ομάδα και το μέλλον είναι δικό μας. Maybe next season. Maybe next season. I am assistant coach. Assistant coach, yes, you are. Main coach, sure. Adonis. Okay. Perfect. Okay. You deal. Deal. Okay. Deal.